Άλλοι παίκτες θα έχουν στα χέρια τους έναν τέτοιο φάκελο σε λίγο καιρό, κάποια στιγμή. Η παραγωγή λοιπόν είχε ζητήσει από τους δικούς σας ανθρώπους να στείλουν κάποια πράγματα στους παίκτες. Αυτός ο φάκελος λοιπόν είναι από τη δική σου οικογένεια. Μου τη φέρατε. Με χτυπάτε με καρφέ εκεί. Να ξεκινήσω με τι. Εγώ εδώ σε συμπάθησα από το πρωί που το έχω δει. Λέω εντάξει, ό,τι και να πείτε. Θα ξεκινήσω με αυτό. Μπορώ να διαβάσω μόνο την πρώτη σειρά. Μόνο την πρώτη. Αδερφούλη, αδερφούλη, αδερφούλη μου. Τα κολλώ, παιδιά, αδερφή μου. Έχει και μια ζωγραφιά νομίζω από πίσω. Πώς την έχει κάνει. Ο αδερφός μου. Πόσο χρονών είναι. 6. Τι σου έχει ζωγραφίσει. Επειδή ξέρω να ταξιδεύω συνέχεια, κάνω γενικά μεγάλα ταξίδια μέσα στο χρόνο μου και ζωγραφίσει ένα πλάνο. Και νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι εδώ οικογενειακός. Τώρα κατάλαβα γιατί στεναχωρήθηκα που έφυγα. Δεν μπορώ να διαβάσω παραπάνω. Σου ζητάω συγγνώμη, αλλά θα σου πω κάτι. Όταν αποχώρησα, μάθα ότι ο παππούς μου, επειδή έφυγα, πήγε στο νοσοκομείο για ένα βράδυ ολόκληρο. Και βγήκε την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι. Την υγεία του και την αγάπη του δεν την ανταλλάσσω με τίποτα, με κανένα έπαθλο. Καλύτερα που έκανα και έφυγα και δεν έχασα κάποιο έπαθλο. Γιατί στεναχωρέθηκε τόσο πολύ? Γιατί με αγαπάει πάρα πολύ. Αγχώθηκε. Όχι, στεναχωρήθηκε που έφυγα. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που έφυγα. Παθιαζόταν με μένα. Με ξέρω από μικρό παιδί. Από τα 6 μου, περνάω όλα μου τα καλοκαίρια σχεδόν 3 μήνες στη Μάνη, στο χωριό μου και ήμουν πάντα το μοναδικό παιδί μου, όλα τα παππούδια. Και έχω μεγαλώσει από μικρός με μεγάλες ηλικίες. Εδώ λίγο θα χαμογελάσεις. Αυτός και εσύ. Αυτό είναι το χημιχί. Ποιος είναι? Τι γατί κρατάς? Ποιος είναι αυτός? Το κατοικίδιό μου. Και πώς λέγεται? Χημιχί. Χημιχί είναι το όνομα της γάτας σου? Ναι, το παρατσούκλι. Μάλιστα. Εδώ αυτά τα δύο ποια είναι? Είναι η Μανούλα και ο Τσάρλι. Η Μανούλα είναι αυτή? Ναι. Και ο Τσάρλι είναι αυτός? Πόσα γατιά έχεις? 5. Εδώ αυτός ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός που σε παίρνει αγκαλιά? Είναι ο ξάδερφος του πριν, πείτε το. Ή δεν το λέτε? Πώς το λένε? Το χιμιχίνο. Ο χιμιχίνο ο ίδιος. Είναι θηλυκό, είναι θηλυκό. Είναι η χιμιχή. Είναι το χιονάτι το χιμιχί. Είναι χιμιχί. Είναι το χιμιχί το παιδί, έτσι είναι το. Η χιμιχή τι σημαίνει? Μου βγήκε κάποια στιγμή σαν παρατσούκλι, έτσι μου την έβγαλε, έτσι μου βγαίνει και πλέον τη φωνάζεις από μακριά χημική και σου έρχεται σαν σκυλί. Εδώ που είστε, βγαίνετε βόλτα έξω μαζί? Τι θέλεις, σαν πλοίο. Είσαι με τη χημική παρέα, μάλιστα. Η κοπέλα σου σε τραβάει φωτογραφίες. Ναι. Όχι, θα κλείσουμε με αυτήν εδώ. Πάλε καλά που δεν θα ήταν στη Φιλιππίνα αυτά, γιατί θα είχαμε κλάματα πολλά. Α, καλά, εντάξει. Εδώ τι κάνετε? Εδώ κάνουμε παρέλαση. Έχουμε σώσει τόσα πολλά γατιά που δεν μπορούμε να τα δώσουμε πλέον, να τα αποχωρήσουμε. Νομίζω ότι δεν σε γνωρίσαμε καλά, Παναγιώτη μου. Θα με γνωρίσετε τώρα. Δεν είναι το θέμα μόνο να ξανάρθει. Γνωρίσαμε λίγο έναν λίγο διαφορετικό Παναγιώτη. Μα και εγώ με αυτό που βλέπα δεν παρεξηγώ κανέναν. Έτσι είναι. Έλα να στα δώσω, να χαζέψεις. Και τη χημική και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ερχόμαστε με μαγειρική, με μία φίλη, την Ελένη Βερούση, τηλεθεάτρια αγαπημένη. Μοσχαράκι με φασολάκια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι θα δούμε, τι μόδα?